πρώτη επαφή μου ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού με τον υπεύθυνο των περιφερειακών φεστιβάλ. Τι κάνουν αυτή τη στιγμή? Προσπαθούν να ομαδοποιήσουν φεστιβάλ κατά περιοχή. Και ο λόγος είναι ότι θέλουν με αυτόν τον τρόπο ίσως μπορέσουν να χτυπήσουν προγράμματα από την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται να κάνουν μια ομάδα τέτοια στην Πελοπόννησο, γύρω από το Άργος της Πελοποννήσου, και μετά λένε να ανεβούν και εδώ πάνω, σε εμάς. Ήταν πολύ καλή η συνάντηση, πλήρως πληροφορημένη για το Φεστιβάλ της Αυλής, γιατί τους στέλναμε ειδοποιήσεις και είπανε μάλιστα ότι είναι από τα ποιοτικά και πρέπει να μπει μέσα. Από ό,τι κατάλαβα στην περιοχή μου, μπορεί να μπουν οι πρέσπες, στην Κοζάνη τα λαζάνια, πώς λέγονται, ναι. Εν πάση περιπτώσει, όλη η περιοχή θα έχει ίσως και να εκταθούμε και από κάπου έξω. Άρα αυτό θα το περιμένουμε με τη νέα χρονιά, στα μέσα της χρονιάς ελπίζω. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή. Η δεύτερη επαφή ήταν διπλή. Ο Ελιά είναι ελληνικός λογοτεχνικός, ελληνικό λογοτεχνικό ιστορικό αρχείο, το οποίο όμως έχει συγχωνευτεί, δεν μπορούσε να στηριχθεί από μόνο του, έχει συγχωνευτεί στο ΜΙΕΤ. Το ΜΙΕΤ είναι το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας. Εκεί βρέθηκαν δύο αρχεία φωτογραφιών, το ένα από τη δεκαετία του 20 και το άλλο από τη δεκαετία του 50, της Καστοριάς. Πήγα, είδα τις φωτογραφίες, έφερα εδώ και ένα CD με όλες τις φωτογραφίες, κάνουμε μια επιλογή και σκεφτόμαστε να κάνουμε μια έκθεση με αυτές τις φωτογραφίες. Μερικές έχουν ενδιαφέρον, παραδείγματος χάρη υπάρχουν πολλές εσωτερικές φωτογραφίες από το αρχοντικό Νατζί. Το αρχοντικό Νατζί, η στενή και δεν ξέρετε, έχει τις καλύτερες τοιχογραφίες μέσα. Αλλά παραμένει αναξιοποίητο. Παραμένει αναξιοποίητο. Άρα λοιπόν για τους νέους ανθρώπους είναι άγνωστο. Έτσι, αυτό θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες παλιές που δεν υπήρχαν ακόμη, παραλιακοί δρόμοι. Θα δούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε. Το καλό είναι ότι το ΜΙΕΤ και ο Ηλιά βέβαια, ένα και το αυτό είναι, θα τυπώσουν, θα τα βάλουν σε κορνίζες και εμείς αν έχουμε έξοδο θα είναι μόνο τα μεταφορικά. Έτσι. Αυτή ήταν η δεύτερη επαφή. Έχουμε ανοίξει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με το ΜΙΕΤ και θέλω να βοηθήσω. Η τρίτη επαφή ήταν η πιο σοβαρή. Ήταν για την αξιοποίηση του αρχοντικού μπασάρα, το οποίο έχει παραδοθεί, έγινε πανέμορφο, αν το είδατε απ' έξω. Αυτό όμως επιχορηγήθηκε με δέσμευση να γίνει μουσείο Γούνας. Και όχι μόνο υπάρχει δέσμευση, και πάνω στα σχέδια αναφέρεται αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ένα οργανισμό, ΠΙΟΠ λέγεται, πολιτιστικό ίδρυμα οργανισμού Πειραιώς. Αυτοί ασχολούνται με αρκετά πράγματα, αλλά το κυριότερο που ασχολούνται είναι δημιουργούν μουσεία με παραδοσιακές τέχνες. Έχουν σχηματίσει κάπου 9 με 10 σε όλη την Ελλάδα. Το καλό είναι ότι στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει ένα μόνο και εκεί λίγο τους πίεσα. Ο λόγος που το λέει ότι πρέπει να κάνουμε και ένα άλλο στην Βόρεια Ελλάδα. Είχα μια πάρα πολύ καλή συνάντηση και με τη διευθύντρια του, μαζί ήτανε, και με τη διευθύντρια του Ιδρύματος και με τον υπεύθυνο, τον προϊστάμενο των μουσείων, ο οποίος είναι και μουσιολόγος. Έτσι. Βέβαια δεν περίμενα να πάρω απάντηση οριστική από τώρα. Έχω αφήσει όλα τα στοιχεία και περιμένω να του στείλω και κάποιες φωτογραφίες εσωτερικές
και περιμένω, είμαι αισιόδοξος. Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο ακόμη. Αυτά είναι τα από της Αθήνας. Θα ήθελα όμως σήμερα ειδικά, μάλλον χθες, πήρα μια επιστολή από τους απογόνους του Κολομπία, οι οποίοι δορίζουν ένα μεγάλο αριθμό χρήσης φωτογραφιών και ψηφιοποίησης από την συλλογή του Λεωνίδα Παπάζαγλου, η οποία πρέπει να περάσει από την Οικονομική Επιτροπή να γίνει αποδεκτή δωρεά, και προχωρούμε στην δημιουργία μόνιμης έκθεσης φωτογραφιών Λεωνίδα Παπάζαγλου στο Αρχοντικό Βέρολο. Πιστεύω ότι την άνοιξη θα λειτουργήσει. Δηλαδή, στην πρώτη Οικονομική Επιτροπή θα περάσει, να γίνει αποδεκτή, πρέπει να γίνει αποδεκτή, και από εκεί και πέρα ελευθερώνονται οι κωδικοί που μπορώ να ξεκινήσω την υλοποίηση.